2.219 είναι τα νέα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφονται στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων 21 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανέρχεται σε 199.496, εκ των οποίων 51,7% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 70 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.695 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 35, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.632 θάνατοι. Το 95,7% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 449. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. Το 85,1% έχει υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας 1.389 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της Επικράτειας είναι 365. Ο μέσος όρος εισαγωγών του 7ημέρου είναι 316 ασθενείς. Στις Σέρες και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντοπίζονται 53 κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών 35, στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας 2, στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας 7, στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης 2, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης 4 και στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου 3. Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση, τον έλεγχο και τη μείωση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας διοργανώνει δωρεάν μαζικές δειγματοληψίες για τον κορονοϊό έξω από το Πολυκοινωνικό Αλεξανδρούπολης την Παρασκευή 5 Μαρτίου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Οι δειγματοληψίες θα πραγματοποιηθούν από κλιμάκιο της κινητής μονάδας υγείας της Αλεξανδρούπολης του ΕΟΔΗ. Για τη μετακίνησή τους με σκοπό τη συμμετοχή στη δειγματοληψία για έλεγχο με rapid tests, οι πολίτες θα αποστέλουν SMS με αριθμό 1 στο 13033. Στη συνέχεια θα προσέρχονται στο προαναφερόμενο σημείο φορώντας μάσκα, έχοντας μαζί τους τον προσωπικό αριθμό υγείας ΑΜΚΑ και δηλώνοντας το κινητό τους τηλέφωνο. Έπειτα οι πολίτες θα υποβάλλονται στην εξ αποστάσεως θερμομέτρηση και λήψη του δείγματος για τον κορονοϊό. Τα αρνητικά αποτελέσματα του τεστ COVID-19 θα γνωστοποιηθούν στους συμμετέχοντες πολίτες μέσω SMS, ενώ όσοι είναι θετικοί στον ιό θα ενημερωθούν μέσω τηλεφώνου.